Τώρα μου ήρθε ένα περιστατικό στο μυαλό. Για πες, σου τύχει και σένα. Να σας πω κάτι, παιδιά, σε όλους έχει τύχει. Σε όλους δεν έχει τύχει. Όχι ρε εσύ, αλλά σε όλους έχει τύχει. Παιδί μου, είναι κάποια στιγμή το να... Εντάξει. Να υπάρξει, ρε παιδί μου, μια σεξουαλική προσέγγιση, έχει υπάρξει. Το θέμα είναι το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εδώ δεν είχα πάει εγώ ποτέ στο ξεκίνημά μου να κάνω συνέντευξη σε έναν πολιτικό, σε ένα τότε βουλευτή. Και να έχουμε ραντεβού στο πολιτικό γραφείο. Μου ανοίγει ο τότε βουλευτής με τον Μπουρνούζη. Και μου λέει: παίρνω να σε κεράζω ένα ουισκάκι. Και του λέω: συγγνώμη, λέω: έχω έρθει για τη συνέντευξη. Μπορεί να μην πρόλαβε. Έλα να χαλαρώσω. Μην δεν χρειάζεται να χαλαρώσω. Μήπως ήθελα να την κάνει την παλιά. Ναι, και σηκώθηκε και έφυγε, εντάξει. Γιατί περίμενα και το συνεργείο. Λέω: εν τω μεταξύ είχαμε κινητά τότε, αλλά ήταν τύπου ξέρετε ποια κινητά. Μέχρι να στείλει μήνυμα δεν μπορούσε να κάνει αυτό το τυφλό που κάνει τότε. Και πήραμε και είπα: έχω ένα πρόβλημα με το συνεργείο. Έκανα πώ μίλαγα στο τηλέφωνο και σηκώθηκα και έφυγε. Τώρα αυτό α πούμε. Το είχε ξανακάνει ο βουλευτή αυτό σε άλλο συνάδελφο πάλι. Με τον Μπουρνούζη. Αυτό που περιγράφει τώρα η Λεωνόρα δεν είναι δηλαδή παρεξηγήσιμο των πραγμάτων. Δηλαδή είσαι βουλευτής κιόλας. Εντάξει. Περιμένεις να γίνει μια τέτοια, μια συνέντευξη. Να. Δηλαδή πιανού του μυαλό θα σκεφτεί ότι α, ωραία, θα την υποδεχθώ με τον Μπουρνούζη. Σε τελική ανάλυση λες. Ανοίγεις την πόρτα, βγάζεις το κεφάλι και λες: κοίταξε να δεις, δώσ' μου 10 λεπτά, γιατί δεν έχω προλάβει, κάτι μου συνέβη, δώσ' μου 10 λεπτά. Στο πολιτικό γραφείο. Ναι, μα επί τούτου το έκανα. Στο πολιτικό γραφείο τι δουλειά έχει όλος με τον Μπουρνούζη, μου εξηγείς. Να το καταλάβω στο σπίτι, όλο στο πολιτικό γραφείο, δηλαδή πραγματικά. Μπορεί να τον πήρε ο αρχηγός του κόμματός του, ρε παιδί μου, και να τον πήγε η κολοπιλάλα. Δεν κατάλαβες, δηλαδή να αγχώθηκε.